σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων που είναι στις 4 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή. Λόγω του ότι είναι εργάσιμη μέρα σήμερα, διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Η πρώτη σήμερα το πρωί εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου έχουμε σε συνεργασία με το Δήμο Λαμίας, με το Δημοτικό Κοινοκομείο, φέρει κάποια ζώα για υιοθεσία. Τα δίνουμε με συμβόλαιο υιοθεσίας και τσιπάκι, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε την πορεία τους, υπεύθυνη υιοθεσία δηλαδή. Και το απόγευμα έχουμε καφέ στο καφέ Κανόβα, που είναι Λεωνίδου 6. Όπου θα βρεθούμε όλοι οι φιλόζωοι, να διασκεδάσουμε και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς πήγε και η πρωινή μας εκδήλωση. Να δούμε δηλαδή πόσα ζώα δόθηκαν για υιοθεσία και συγχρόνως ενημερώνουμε και τον κόσμο με διάφορα φυλάδια τι μπορεί να κάνει για ένα κατοικίδιο ζώο το οποίο θα έχει. Δηλαδή ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι στηρωμένο, να είναι εμβολιασμένο, να έχει τσιπάκι, να μην εγκαταλείπεται κλπ. Κάνουμε καλή κουβέντα με τον κόσμο. Μέχρι τώρα είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και περισσότερους επισκέπτες. Έχουμε φέρει κάποια σκυλάκια από το κέντρο περίθαλψης αδέσποτων ζώων που είναι πάνω προς το Δομοκό. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας φέραμε κάποια ενήλικα σκυλάκια και κάποια κουταβάκια για να προωθήσουμε την υπεύθυνη υιοθεσία. Τα σκυλάκια, τα ενήλικα είναι στηρωμένα και έχουν κάνει όλες τις αποπαρασιτώσεις, όπως επίσης και τα κουταβάκια είναι αποπαρασιτωμένα και εμβολιασμένα. Άμα κάποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει σκυλάκι, μπορεί να μας βρει στον περιφερειακό δρόμο προς Δομοκό, στο ύψος της Αγίας Άννας, και να έρθει όποια μέρα θέλει, πρωινές ώρες, από το πρωί μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι, για να κάνουμε μια υπεύθυνη υιοθεσία. Τα σκυλάκια έτσι είναι μεγάλη ευθύνη όταν τα έχει κάποιος. Δηλαδή όταν το πάρουμε θα πρέπει να βγαίνει βόλτα 2 φορές την ημέρα. Όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας να το πηγαίνουμε στον κτηνίατρο. Κατά τα άλλα είναι μια πολύ καλή συντροφιά. Να έχει κάποιος, είναι σαν ένα νέο μέλος της οικογένειας.